Λοιπόν, σήμερα και αύριο η Σύνοδος Κορυφής. Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση και με την Άγγελα Μέρκελ στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι μια συνάντηση από την οποία έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Κοιτάξτε, εν πρώτης πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ναι και η καγκελάριος Μέρκελ. Mm-hmm. Ενέκα και του ότι προεδρεύει του Συμβουλίου η Γερμανία το εξάμηνο που διανύουμε. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του πλάνου ανάκαμψης που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι και τα ζητήματα της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας που mm-hmm. ναι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τα εγείρει και στο πλαίσιο της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά το πρωί, αλλά και προς την καγκελάριο Μέρκελ. Ξέρουμε τι ώρα θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση? Αναμένεται επιβεβαίωση της συγκεκριμένης ώρας, ένεκα του ότι η κυρία Μέρκελ λόγω της προεδρίας της Γερμανικής έχει πλειάδα διμερών επαφών, οπότε αναμένεται τώρα νωρίς το πρωί η επιβεβαίωση της συγκεκριμένης ώρας. Μάλιστα. Τώρα, τι να περιμένουμε, κύριε Σεντόνα, από την Σύνοδο Κορυφής, όπου ο Πρόεδρος θα θέσει και τις έκνομες τουρκικές ενέργειες. Θα αναμένουμε κάτι? Έχουμε κάποιες προσδοκίες στο κομμάτι αυτό? Κοιτάξτε, να πω πρώτα ότι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στο επίκεντρο αυτής της Συνόδου είναι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 21-27, που εκεί και το πλάνο ανάκαμψης, που εκεί υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να επιτύχουν οι ηγέτες πολιτική συμφωνία, γιατί αναγνωρίζεται από όλους η μη ύπαρξη συμφωνίας ενέχει τον κίνδυνο του ότι δεν θα μπορέσει να γίνει έγκαιρος προγραμματισμός των δαπανών της Ένωσης. Και εκεί έχουμε συγκεκριμένες θέσεις που αφορούν και το μέγεθος του μηχανισμού ανάκαμψης, που η πρόταση της Επιτροπής είναι τα 750 δις. Επίσης, στηρίζουμε την υφιστάμενη ισορροπία των δαπανών, δηλαδή του να είναι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μηχανισμού επιχορηγήσεις, που έχει σήμερα, μέχρι σήμερα στην πρόταση είναι καθορισμένο στα 500 δις από τα 750. Και επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα τεθούν, όπως όσα αφορούν τον νησιωτικό χαρακτήρα της Κύπρου, τα θέματα των δαπανών που αφορούν τη μετανάστευση. Άρα αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο, αν θέλετε, που έχουμε συγκεκριμένη άποψη και συγκεκριμένες θέσεις. Όσον αφορά στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, ο Πρόεδρος θα το εγείρει. Θα εστιάσει σε αυτή τη συνεχιζόμενη παραβατική συμπεριφορά που επιδεικνύει η Τουρκία σε μια προσπάθεια να επιβάλλει το δικό της διεθνές δίκαιο. Και δεν αφορά αυτή η προσπάθεια μόνο την Κύπρο, που η Τουρκία διενεργεί σε μια μικρή περίοδο την έκτη παράνομη τη διόρθρηση, αλλά συνδέεται και με την ευρύτερη της στάση, δηλαδή τις απειλές της για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, την παρουσία της στη Συρία, στη Λιβύη παραβιάζει το εμπάρκο. Είχαμε προσφάτως την απόφαση της για τη Αγία Σοφία, οπότε ο Πρόεδρος θα αναδείξει αυτό τον αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα που έχει η συμπεριφορά της Τουρκίας και σε συνέχεια και των όσων έχουν λάβει χώρα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, θα επισημάνει και την ανάγκη για την ετοιμασία αυτής της δέσμης περαιτέρω μέτρων που, όπως γνωρίζετε, έχει
Έχει συζητηθεί και την προηγούμενη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τώρα, κύριε Σεντόνα, πόσο προβληματίζει τη Λευκοσία το γεγονός ότι ο κύριος Κουντέρες, για άλλη μια φορά, τήρει την πολιτική των ίσων αποστάσεων στο περιεχόμενο των εκθέσεων? Κοιτάξτε, την Τετάρτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε την κυρία Σπέχαρ, επέδωσε γραπτός τις παρατηρήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά συγκεκριμένα σχόλια που αφορούν και το πλαίσιο αλλά και το περιεχόμενο της έκθεσης. Υπάρχει μια στάση για να κρατηθούν, μια πρόθεση για να κρατηθούν αποστάσεις από κάποια ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι καλό να τα αναφέρουμε. Για παράδειγμα, αναγνωρίζεται μέσα στην έκθεση η δέσμευση των ηγετών στο πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε στη συνάντηση του Βερολίνου. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που κρατάμε είναι η αναγνώριση και η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς την παρούσα κατάσταση στην Κύπρο και σε σχέση με το Κυπριακό, όπως για παράδειγμα η αναστολή από τις κατοχικές αρχές της σταδιακής επαναλειτουργίας των σημείων διέλευσης. Επίσης, καταγράφονται οι προκλήσεις και οι παραβιάσεις από μέρους του κατοχικού στρατού και οι περιορισμοί που τέθηκαν από τον κατοχικό στρατό σε σχέση με τη διακίνηση των μελών της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, αλλά και τα όσα έλαβαν χώρα στην οδό Λίδρας τον περασμένο Μάρτιο, ενώ σε σχέση με την ειρηνευτική δύναμη. Και επίσης η αναφορά στην Αμόχωστο είναι θεωρώ σημαντική, όπου καταγράφεται η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν την Τουρκία υπεύθυνη για την κατάσταση και σημειώνεται ότι δεν πρέπει να παραβιάζονται τα σχετικά ψηφίσματα. Είναι σημαντική για μας αυτή η καταγραφή. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι περαιτέρω απόψεις μας δόθηκαν και γραπτώς προς την κυρία Σπέχαρ από τον ίδιο τον πρόεδρο την περασμένη Τετάρτη. Μάλιστα.